Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Ματσάκο τώρα μέσω Skype, όπως και το είπα και στην αρχή, για να μας μιλήσει για την ανάδρομη πορεία του Ερμή, που διαρκεί από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, αλλά έχουμε και στο μεσοδιάστημα εκλήψεις 19 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου, που έχει επιρροή εκείνη την εποχή η Σελήνη. Στις 19 έχουμε την έκλειψη του ήλιου, έχουμε σήμερα άλλη έκπληξη. Όπου, τι έκπληξη θα δούμε. Καλησπέρα Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα Μαρίνα μου, φυσικά σας ακούω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, σας βλέπω, σε βλέπω μια χαρά. Δεν ξέρω εγώ πώς φαίνομαι. Μια χαρά. Έχουμε εκλήψεις και εκπλήξεις. Ακριβώς. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, έχουμε το μεσοδιάστημα των εκλήψεων, έχουμε τη μία έκλειψη που φεύγει, έχουμε την άλλη έκλειψη που έρχεται στις 3 Νοεμβρίου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη συντονισμένη, αν θες κατά κάποιο τρόπο, κατάσταση η οποία μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Θα καλύψουμε δηλαδή τη χρονική περίοδο από τις δύο εκλήψεις και ταυτόχρονα τον ανάδρομο Ερμή, έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος θα μας απασχολήσει από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Εδώ θα πρέπει ξεκινώντας να πω ότι η φαινομενική ανάδρομη πορεία του Ερμή δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, αφού συμβαίνει 3 με 4 φορές το χρόνο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πλανήτης που να βγάζει φλάς και να κάνει στροφή 180 μοιρών. Και φυσικά ο όρος ανάδρομος δεν εμφανίζεται στην αστρονομία, αλλά μόνο στην αστρολογία, η οποία εξετάζει τα φαινόμενα του ουρανού σύμφωνα με τη ματιά του παρατηρητή από τη Γη. Άλλη μία ακόμα λοιπόν ανάδρομη πορεία του Ερμή ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου, όπως είπες, και αναμένεται να τελειώσει, να περατωθεί στις 10 Νοεμβρίου. Καθώς ο Ερμής κυβερνά στην παραδοσιακή αστρολογία την επικοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της, είναι φυσική συνέπεια η αναταραχή σε αυτήν στη διάρκεια του φαινομένου. Καθυστερήσεις λοιπόν, αναβολές και μπερδέματα θα έχουν για μια ακόμη φορά την τιμητική τους. Καλό θα είναι όλη αυτή την περίοδο, όλο αυτό το 20ήμερο, να ελέγχουμε 2 και 3 φορές την παράδοση των μηνυμάτων μας, των fax, των emails, των SMS, καθώς αυτά άλλοτε θα χάνονται με κάποιους μαγικούς τρόπους και άλλοτε πιθανότατα θα καταλήγουν σε λάθος παραλήπτες. Λέγεται ότι οι επιδράσεις της ανάδρομης κίνησης του Ερμή αρχίζουν σταδιακά να εμφανίζονται πριν από την χρονική έναρξη του φαινομένου. Οι καταστάσεις και τα γεγονότα ξεκινούν κάποιες μέρες πριν να αναμοχλεύονται, ενώ κατά την περίοδο που πραγματοποιείται η ανάδρομη τροχιά του πλανήτη, κορυφώνονται. Το διάστημα που θα ακολουθήσει μπορεί όλοι λίγο πολύ να έχουμε καθυστερήσεις στις υποθέσεις μας, ενώ για πολλούς δεν θα υπάρξουν οι αναμενόμενες ποθητές εξελίξεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να είμαστε από τώρα προετοιμασμένοι για αναβολές ή εμπόδια που προέρχονται από κάποιους αστάθμητους παράγοντες και θα επηρεάζουν ή θα διαφοροποιούν το καθημερινό μας πρόγραμμα. Στον ευρύτερο τομέα της επικοινωνίας, λόγω του ανάδρομου Ερμή, αναμένεται να παρατηρηθούν προβλήματα, ίσως κάποιες βλάβες και καθυστερήσεις. Στις καθημερινές μας συνδιαλλαγές, καλό θα είναι να επιβεβαιώνουμε τη λήψη των επιστολών, των SMS και των μηνυμάτων μας από τους αποδέκτες. Για να γίνει λίγο πιο καταληπτή η λειτουργία της ανάδρομης πορείας, θεωρήστε τον Ερμή σαν ένα καλοφτιαγμένο μηχανισμό, σαν μπομπό και δέκτη της επικοινωνίας, τον επεξεργαστή θα λέγαμε, των πληροφοριών και των ιδεών στο νοητικό επίπεδο. Τι γίνεται λοιπόν όταν αυτή η ομαλότητα διαταραχτεί από τις πολλές και επαναλαμβανόμενες λήψεις που δέχεται ταυτόχρονα? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Θα λέγαμε μπερδεύεται, μπλοκάρει και σταματά να αντιδρά σωστά. Σαν συνέπεια λοιπόν μπορεί να έχουμε στασιμότητα στις δραστηριότητες ή αναστολή των εξελίξεων σε οποιοδήποτε σχέδιο θέλουμε να ολοκληρώσουμε άμεσα. Ο τομέας των μετακινήσεων μπορεί να παρουσιάσει διάφορα προβλήματα αυτή την περίοδο, πιθανότατα από κινητοποιήσεις, ίσως ακόμα και απεργίες που αναστέλνουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.
Καλό θα ήταν να λάβουμε τα μέτρα μας αν προγραμματίζουμε να μετακινηθούμε ή αν πρόκειται να ταξιδέψουμε, αφού μπορεί να ταλαιπωρηθούμε από καθυστερήσεις, από απεργίες όπως είπαμε, ή ίσως ακόμα από κάποιες μηχανικές βλάβες, ίσως ακόμα και από κάποιες απώλειες αποσκευών. Επίσης μπορεί να έχουμε κάποια αύξηση αυτή την περίοδο σε τροχαία ατυχήματα, τα οποία θα προέρχονται είτε από αφηρημάδα ή από την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου. Καθώς την ίδια περίπου περίοδο θα έχουμε, όπως είπες, το μεσοδιάστημα των εκλήψεων, καλό θα ήταν να αποφύγουμε τις καινούργιες ενάρξεις, αν θέλουμε και επιζητούμε τη διάρκεια στις επιχειρήσεις μας, τις σημαντικές αγορές, τις συμφωνίες και τα συμβόλαια. Να προσέχουμε ατυχήματα τα οποία προέρχονται από κεκτημένη ταχύτητα ή από αφηρημάδα, ενώ αν έχουν δημιουργηθεί ασυμφωνίες με το κοντινό περιβάλλον, καλό θα είναι να μεταθέσουμε την επίλυση των παρεξηγήσεων για την περίοδο που ο Ερμής θα επιστρέψει σε ορθή φορά, δηλαδή από τις 10 Νοεμβρίου και μετά. Ο τομέας τώρα της οικονομίας και λόγω της έκλειψης η οποία θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, στον Σκορπιό, σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να υποστεί διάφορες ανακατατάξεις. Έτσι, πιθανότατα να έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα ή απεργιακές κινητοποιήσεις σε νευραλγικούς τομείς που μπορεί κυριολεκτικά να παραλύσουν στη διάρκεια της ανάδρομης φοράς του Ερμή. Σε αυτούς ανήκουν ίσως ο ιατρικός, ο υγειονομικός κλάδος, οι δημόσιοι φορείς και οι μεταφορείς πάσης φύσεως. Ιώσεις και μολύνσεις μπορεί να παρουσιάσουν έξαρση, καθώς επίσης και τα κρυολογήματα και οι πνευμονολογικές ασθένειες. Μην ξεχνάμε ότι οι πνεύμονες είναι το σημείο του ανθρώπινου οργανισμού που σχετίζεται με τους διδύμους και τον Ερμή, ο οποίος είναι κυβερνήτης των ζωδίων των διδύμων, ενώ η κοιλιακή χώρα, τα έντερα και τα επινεφρίδια ελέγχονται από το άρρο ζώδιο που κυβερνά ο Ερμής, την Παρθένο. Η ανάδρομη λοιπόν κίνηση του Ερμή μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια, είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο, μικροπροβλήματα που συνδέονται με αυτά τα όργανα, τις λειτουργίες και τις παθήσεις τους. Καθώς λοιπόν και ο καιρός θα είναι ευμετάβλητος, καλό θα είναι να προσέχουμε και να προφυλαγόμαστε από τις ξαφνικές αλλαγές. Καθώς δε, όπως είπαμε, η επόμενη έκλειψη γίνεται στις 3 του μήνα στο Σκορπιό, την προτεραιότητα στα δελτία ειδήσεων φοβάμαι ότι θα έχουν και πάλι τα χρηματοοικονομικά, γεγονός που είναι και λίγο φυσικό λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα μουγκρίσματα του εγκέλαδου. Υπάρχουν όμως και κάποια υπέρ τα οποία θα πρέπει να τα χρεώσουμε σε αυτόν τον ανάδρομο Ερμή. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η περίοδος συμπίπτει κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά με το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας καινούργιας. Μεταφορικά μπορούμε να συνδέσουμε αυτή την περίοδο σαν απολαβή και απώρεια των προηγούμενων πράξεων και των ενεργειών μας. Αυτό το 20ήμερο από τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου είναι ιδανικό για να κάνουμε μια ανασκόπηση στις υποθέσεις μας και να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι σε πρακτικής κυρίως φύσεως θέματα μέσα από ωφέλη που έχουμε ή που μας προσφέρονται άμεσα ή έμεσα από τους άλλους. Η ανάδρομη φορά του Ερμή βοηθά πάρα πολύ στη διαδικασία των διορθωτικών κινήσεων, στην αλλαγή τρόπου ζωής και κατεύθυνσης, στην ανακάλυψη κάποιων λεπτομεριών που δεν είχαμε επισημάνει μέχρι τώρα, στον τομέα της εξερεύνησης παλιών υποθέσεων και στοιχείων, στην ταξινόμηση, στην αρχειοθέτηση, στην αναζήτηση ακόμα κάποιων χαμένων εγγράφων ή πραγμάτων. Η ενδοσκόπηση και η ανασκόπηση κάποιων παλαιότερων γεγονότων γίνεται πιο έντονη σε νοητικό κυρίως επίπεδο. Θα μπορούσαμε επίσης να έρθουμε σε επαφή αυτό το 20ήμερο με άτομα που στο παρελθόν είχαμε απομακρυνθεί για κάποιους λόγους ή να ασχοληθούμε με πράγματα που δεν είχαμε στο παρελθόν ολοκληρώσει. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι λίγο πολύ όλοι θα διανύσουμε και μία περίοδο χαλάρωσης, ενός διαλύματος θα έλεγα, αφού θα υπάρξει ένα διάστημα στασιμότητας ή παροδικής εξασθένισης των καθημερινών και των επικοινωνιακών μας λειτουργιών. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα επηρεάσει ο ανάδρομος Ερμής, αλλά και το μεσοδιάστημα των εκλήψεων, τα 12 ζώδια. Ξεκινάμε φυσικά, όπως πάντα, με τον κριό.
Εσείς, κρυοί, αυτή την περίοδο αξιολογείτε και επαναπροσδιορίζετε τη θέση σας απέναντι σε θέματα ασφάλειας και κτήσεων, ενώ μπορεί να επανεξετάσετε μια προσωπική σας υπόθεση ή να κλείσετε τον κύκλο μιας επαγγελματικής και οικονομικής συνδιαλλαγής. Η ανάδρομη πορεία του Ορμή θα σας οθήσει σε βαθύτερες εσωτερικές ανακαλύψεις για τον εαυτό σας, για τις βλέψεις σας ή για την ερωτική σας ζωή και θα προκαλέσει καταστάσεις που θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα έστω την καθημερινότητά σας. Προσοχή χρειάζεται στα δάνεια και τις οικονομικές συμφωνίες σας. Μικρές καθυστερήσεις και δυσκολίες θα είναι λοιπόν στο πρόγραμμα και καλό θα είναι να αποφύγετε εκνευρισμούς και επιπολαιότητες, γιατί μάλλον θα κάνετε χειρότερη την κατάσταση. Μέσα σε όλα θα έχετε ευκαιρίες να ανεβάσετε το κέφι σας και να ξαναβρείτε τη διάθεσή σας αν ασχοληθείτε με έναν αγαπημένο σας άνθρωπο, με τα παιδιά σας και αν αποδεχτείτε προτάσεις για έξοδο και διασκέδαση. Η επόμενη έκλειψη σας σωθεί σε shopping therapy. Ας είστε όμως προσεκτικοί στα οικονομικά, όπως εσείς είστε και λίγο προσεκτικοί στο τιμόνι και ειδικά σε αυτά που δηλώνετε και σε ποιον τα λέτε. Και πάμε να δούμε του Σταύρους. Ταύροι, αυτή την περίοδο σφυρηλατούνται οι προσωπικές και οι επαγγελματικές αλλά και οι κοινωνικές σας σχέσεις. Η επίδραση του ανάδρομου Ορμή είναι αρκετά έντονη και μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις ή ενέργειες που στο παρελθόν δεν είχαν αποσαφινιστεί ή δεν είχαν ολοκληρωθεί. Κάτι φαίνεται να αλλάζει στη στάση ή στη συμπεριφορά σας, αφού οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες με το κοντινό περιβάλλον δεν θα λείψουν, αντίθετα ίσως μάλιστα στιγμιαία να οξυνθούν στη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή, όπως είπαμε, από τις 21 Οκτώβρη έως τις 10 Νοέμβρη. Με λίγη προσπάθεια μπορείτε να βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που έχετε ανάγκη, αν φυσικά θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη σχέση σας. Η γενική πορεία σας εξάλλου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άσχημη, παρά τα μικροπροβλήματα που μπορεί να δημιουργεί κάποιο συνεργάτη σας ή κάποιο άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν από τη στιγμή που θα αποκτήσετε μια καλύτερη σχέση με το χρήμα από αυτήν που είχατε μέχρι τώρα. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, δικό σας κυβερνήτης ο Ερμής και με το δικό σας λοιπόν Ερμή ανάδρομο στο χώρο της δουλειάς σας, αναθεωρείτε αποφάσεις και επανεξετάζεται δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της εργασίας και τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Μπορεί να υπάρξουν παροδικές καθυστερήσεις ή ανακατατάξεις στην εξέλιξη της καριέρας σας. Μην πανικοβάλλεστε, αλλά μην αμελείτε όμως και τη συντήρηση μηχανημάτων και ιδιαίτερα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφώνων και φαξ. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας και ασχολείτε περισσότερο με το σώμα σας. Κάποιες ενοχλήσεις από παλαιότερες ασθένειες να ξέρετε ότι θα έχουν παροδικό χαρακτήρα. Ο δικός σας λοιπόν κυβερνήτης ο Ερμής, καθώς ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο Σκορπιό με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις υποθέσεις σας, το γεγονός αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να γίνει αιτία για να καταπιέσει τα αγαπημένα πρόσωπα με προκλητικές συμπεριφορές. Είναι σκόπιμο να προσέψετε τις επιλογές σας και να είστε φιδωλοί σε ενθουσιασμούς και βαρύγδουπες δηλώσεις. Μάθετε να βασίζεστε στις δικές σας δυνάμεις και στις δικές σας ικανότητες. Μην πανικοβάλλεστε αν κάποια στιγμή τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Προφυλάξτε λίγο τις σχέσεις σας αυτή την περίοδο και τις συνεργασίες σας και περιορίστε κάπως τα έξοδά σας. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι, παλαιότερα ζητήματα που αφορούν κυρίως τις συναισθηματικές και τις φιλικές σας σχέσεις έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Είναι πιθανό να αναγκαστείτε εκ των πραγμάτων να επιλύσετε διαφωνίες ή να βρεθείτε παγιδευμένοι σε αντιθέσεις και παρεξηγήσεις από τρίτα πρόσωπα. Μπορεί να υπάρξει μια παροδική καθυστέρηση ενάρξεων ή ολοκληρώσεων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν τον τομέα των σπουδών και τις συλλογικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η περίοδος που διανύουμε ευνοεί ωστόσο τις κοινωνικές σας δραστηριότητες, τις συλλογικές προσπάθειες και την προβολή σας. Την ίδια ώρα που υπάρχουν πολύ ευχάριστες προοπτικές για τα επαγγελματικά σας ζητήματα. Μην επαναπαύεστε όμως σε μικρές ή μεγάλες επιτυχίες και συνεχίστε να δουλεύετε μεθοδικά και προγραμματισμένα για να έχετε τα αποθητά αποτελέσματα στα οικονομικά σας. Στα αισθηματικά τώρα χρειάζεται λίγη προσοχή
αφού θα βγουν και κάποια αποθυμένα στην επιφάνεια. Σύντομα πιστεύω ότι θα υπάρξουν ευχάριστες εκπλήξεις που θα κάνουν την ερωτική σας ζωή πιο πικάντικη, πιο όμορφη. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, επιδιώξτε να ασχοληθείτε αυτό το διάστημα με παλαιότερες υποθέσεις σπιτιού και οικογένειας. Καλείστε να κλείσετε εκκρεμότητες από το παρελθόν σε ένα οικονομικό ή σε ένα οικογενειακό ζήτημα, να ασχοληθείτε περισσότερο με τα οικεία σας πρόσωπα ή να τακτοποιήσετε και να εξοραίσετε τον προσωπικό σας χώρο. Αποφύγετε ωστόσο να αναμοχλεύσετε παλιές επαγγελματικές υποθέσεις, καθώς επίσης να κάνετε αλλαγές στην πορεία της καριέρας σας. Με την Αφροδίτη τώρα στο αρμονικό ζώδιο του τοξότη, τα αισθηματικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ικανοποιήσεων. Η Αφροδίτη μάλιστα υπόσχεται ότι οι επιθυμίες σας δεν θα διαψευστούν αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η διάθεση για ποιότητα στη σχέση σας. Θα χρειαστεί ίσως να ζητήσετε την υποστήριξη κάποιων χρήσιμων ανθρώπων που έχουν αποδείξει στο παρελθόν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας. Μην ασχολείστε με συζητήσεις που γίνονται πίσω από την πλάτη σας και φροντίστε να τα ξαναβρείτε με τον άνθρωπο εκείνο που σας ενδιαφέρει. Και πάμε να δούμε τους παρθένους της παρθένους. Παρθένοι, η ανάδρομη κίνηση του δικού σας Ερμή επηρεάζει τον τομέα των μετακινήσεων, της επικοινωνίας και των κοινωνικών επαφών. Μπορεί αυτό το διάστημα να παρουσιαστούν κάποια προβλήματα σε νομικές διαδικασίες, σε έγγραφα ή σε τραπεζικές και οικονομικές συναλλαγές. Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες μέρες να επιζητήσετε την επαφή με άτομα από το παρελθόν ή να έχετε πληροφορίες και ειδήσεις από παλαιότερους συνεργάτες και φίλους. Καθώς τώρα ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σας, εσείς μάλλον εξακολουθείτε να άγχεστε και αυτό δεν βοηθά τόσο στην πραγματοποίηση των σχεδίων σας. Μάλιστα, με την πλανητική κόντρα ανάμεσα στον Άρη από το ζώδιό σας με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύς, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί παροδικά. Μην αφήνετε λοιπόν τις μεταπτώσεις και την ανασφάλεια να σας στερούν τις μικρές καθημερινές χαρές και απολαύσεις. Κάποιες εντάσεις με συναδέλφους μπορεί να σας αποπροσανατολίζουν, όμως οι συνθήκες γενικότερα ευνοούν την εξέλιξη και την πρόοδό σας. Οι επενδύσεις συναισθηματικού χαρακτήρα θα πρέπει να τύχουν μιας καλύτερης αντιμετώπισης από την πλευρά σας, χωρίς τόσο αυτή τη σκληρή κριτική που συνηθίζετε να κάνετε. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγοί, δώστε μεγαλύτερη βαρύτητα στις προσωπικές και τις οικονομικές σας υποθέσεις και αποφύγετε αυτή την περίοδο της ανάδρομης πορείας του Ερμή, τις επενδύσεις, τις δαπάνες και τις σημαντικές αγορές. Παροδικές επιπλοκές μπορεί να παρουσιάσει ο επαγγελματικός τομέας μέσα από ανακατατάξεις που θα επηρεάσουν τις συνεργασίες σας. Αποφύγετε το άμεσο διάστημα τα δάνεια ή τις σημαντικές τραπεζικές και εμπορικές συναλλαγές. Με τον συντηρητικό Κρόνο αλλά και τον Ήλιο να διασχίζουν τον τομέα των υλικών αποκτημάτων και των χρημάτων σας, θα χρειαστεί να είστε πιο συνετοί στη διαχείριση του προϋπολογισμού σας. Τα οικονομικά του σπιτιού, ωστόσο, αρχίζουν σιγά σιγά να βελτιώνονται και παρά τη γενική ασάφεια που κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα, θα υπάρξουν και καλύτερες προϋποθέσεις και για τα επαγγελματικά σας. Μην είστε όμως ρυψοκίνδυνοι στις συναλλαγές σας και μην ανοίγεστε αυτή την περίοδο σε επενδύσεις που περιέχουν το στοιχείο του ρίσκου. Νομικά θέματα καλό θα είναι να αντιμετωπιστούν με διπλωματία. Εξάλλου διαθέτετε πολύ αποδάφτη. Στα αισθηματικά, η Αφροδίτη, δικό σας κυβερνήτης, υπόσχεται καρδιοχτύπια για τους ελεύθερους, αλλά και όμορφες στιγμές για τους δεσμευμένους. Και πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί, ο ανάδρομος Ερμής μέσα στο δικό σας το ζώδιο σας σωθεί να αναθεωρήσετε τις πράξεις και τις κινήσεις που είχατε υιοθετήσει και είχατε ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα. Η περίοδος αυτή είναι δύσκολη στη λήψη αποφάσεων και στη διεκπεραίωση ενεργειών που αφορούν τις επαγγελματικές σας υποθέσεις, τις συνεργασίες, ίσως και κάποιες από τις σχέσεις σας. Παλαιότερα προβλήματα ή ελλείψεις με την ανάδρομη πορεία του Ερμή ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, ενώ επικρατεί στασιμότητα στις άμεσες και καθημερινές σας δραστηριότητες.
Ο ήλιος όμως της ζωτικότητας και η Αφροδίτη της τύχης και του έρωτα σας εφοδιάζουν με δύναμη, αισιοδοξία και κατανόηση για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες αυτές της καθημερινότητας αλλά και την γκρίνια πιθανότατα του συντρόφου σας. Είναι καιρός να ξαναβρείτε το χιούμορ σας και τη δημιουργικότητά σας και να αφοσιωθείτε στις επαγγελματικές προοπτικές και τις φιλοδοξίες σας. Πολλές από τις υποθέσεις σας θα μπουν σύντομα σε πολύ σωστό δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο να είστε συνετοί και προνοητικοί στη διαχείριση των αισθηματικών ζητημάτων. Για τους αδέσμευτους σκορπιούς θα υπάρξουν πολύ όμορφες αισθηματικές εκπλήξεις. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, δώστε στον εαυτό σας χρόνο για περισυλλογή και ανάπαυση αυτό το διάστημα. Κάντε ανασκόπηση των προηγούμενων ενεργειών σας και ξανασκεφτείτε αποφάσεις που είχατε πάρει στο παρελθόν. Δεν αποκλείεται να μάθετε για παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται είτε από συνεργάτες είτε από συναδέλφους, ενώ μπορεί να έχετε προβλήματα στην επικοινωνία και στη διευθέτηση οικονομικών συναλλαγών και συμφωνιών. Αποφύγετε να σκορπίζετε την ενέργειά σας σε προβλήματα τρίτων. Αρκετά έχετε εσείς οι ίδιοι. Καθώς οι περισσότεροι πλανήτες, μάλιστα, κινούνται πίσω από τον αστερισμό σας, το παρασκήνιο πιστεύω ότι συνεχίζει να εργάζεται. Το διάστημα αυτό είναι γεμάτο κίνηση και συζητήσεις, αφού τόσο στον εργασιακό σας χώρο, όσο και στην προσωπική σας ζωή, γίνονται αλλαγές που σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε τις προσδοκίες σας. Οι κινήσεις και η ενέργειά σας όμως θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, ιδιαίτερα όπως είπαμε το διάστημα από 21 Οκτωβρίου μέχρι και 10 Νοεμβρίου. Χειριστείτε λοιπόν τα χρήματά σας με σύνεση, μην ξοδεύετε σε άσκοπες αγορές και δείξτε περισσότερη προνοητικότητα αποφεύγοντας επενδύσεις που δεν παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις. Τώρα, στα αισθηματικά σας, πιστεύω μια νέα γνωριμία που θα γίνει πολύ σύντομα, λόγω και της Αφροδίτης στο δικό σας το ζώδιο, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία σας και θα αλλάξει τελείως την ερωτική και την αισθηματική ζωή σας. Ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό νέο για σας, τοξότες. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, ο ανάδρομος Ερμής σας καλεί να δοκιμάσετε τις δυνάμεις και τις ικανότητες, τις δυνατότητές σας μέσα σε ομάδες, μέσα σε συλλογικές προσπάθειες. Πολλοί από εσάς θα έρθετε σε επαφή με φίλους ή γνωστούς από το παρελθόν. Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου όμως αποφύγετε να ξεκινήσετε ή να εφαρμόσετε καινούργια σχέδια, όμως μπορείτε να προσαρμόσετε αν θέλετε ή να επεξεργαστείτε παλαιότερα σχέδια και παλαιότερα στοιχεία. Μην ανεμιχθείτε επίσης σε διαφωνίες που δεν σας αφορούν άμεσα. Μην χώνετε αυτό που θα λέγαμε τη μύτη σας παντού. Ενώ καλό θα ήταν να επιβεβαιώνετε και να αναλύετε όλες τις πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σας ή που παίρνετε μέσα από τρίτα πρόσωπα και όλα αυτά να τα περνάτε μέσα από το γνώμονα της λογικής. Αυτή την περίοδο αξίζει τον κόπο εσείς οι εγώκεροι να προσπαθήσετε με όλες σας τις δυνάμεις για την κατάκτηση των στόχων σας. Φροντίστε να είστε δημιουργικοί και δραστήριοι στην εργασία σας και μην διστάζετε να προβάλλετε τα προσόντα και τις ικανότητές σας. Διαθέτετε εξάλλου πολλές αποδάφτες. Σημαντικές ευκαιρίες θα βοηθήσουν να βελτιώσετε τη ζωή σας μέσα σε ένα, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο διάστημα. Στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας, το σύμπαν αναδεικνύει ζητήματα που απαιτούν υπομονή και έξυπνους χειρισμούς. Χρησιμοποιήστε τα ταλέντα σας, αλλά και τις γνωριμίες, μέχρι να ανακαλύψετε τις τακτικές που θα σας επιτρέψουν να γίνετε πιο μαχητικοί. Αν σας προκαλέσουν δε αυτή την περίοδο, θα έλεγα να δώσετε τόπο στην οργή. Μην ξεχνάτε ότι πολύ σύντομα η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και των οικονομικών, θα επισκεφτεί το δικό σας ζώδιο που θα παραμείνει για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι ανήκετε στους πολύ τυχερούς της αμέσως επόμενης αστρικής περίοδου. Και πάμε τώρα να δούμε τους υδροχόους.
Υδροχόη. Καθώς η αναδρομή του Ερμή συμβαίνει στον τομέα της καριέρας σας, δηλαδή στο ζώδιο του Σκορπιού, τα επιχειρηματικά σας σχέδια και η κατεύθυνση της σταδιοδρομίας σας θα απαιτήσουν καινούργια προσαρμογή και ίσως περισσότερη προσοχή. Αλλαγές που ξεκινάτε με δική σας πρωτοβουλία είναι καλό να τις εφαρμόσετε μετά τις 10 Νοεμβρίου, όταν δηλαδή ο Ερμής θα επιστρέψει σε ορθή φορά και εφόσον τις έχετε σκεφτεί πολύ καλά. Η κοινωνική σας ζωή εμπλουτίζεται αυτό το διάστημα από παλαιότερους φίλους, από παλαιότερους συνεργάτες ή συγγενικά πρόσωπα από το παρελθόν. Αποφύγετε να ξεκαθαρίσετε όμως παλιές οικονομικές υποθέσεις ή ζητήματα ακίνητης περιουσίας και δώστε βαρύτητα σε αγορές και συμβόλαια που σχεδιάζετε να προχωρήσετε. Μάλιστα, μην υπογράφετε συμβόλαια τα οποία θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικά για εσάς πριν από τις 10 Νοεμβρίου, εάν και εφόσον μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Παρά την δυσαρμονική θέση του ήλιου και του Ερμή με τον αστερισμό σας, εξακολουθείτε να έχετε καλές προοπτικές σε μια επαγγελματική ή αισθηματική σχέση, ωστόσο δεν θα λείψουν οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις. Μην ξεχνάτε ότι και η έκλειψη στις 3 του μήνα σας αφορά άμεσα. Με την Αφροδίτη στον τομέα των κοινωνικών γνωριμιών, στο τοξότη δηλαδή, πολύ σύντομα φαίνεται ότι μια σημαντική φιλοδοξία σας θα υλοποιηθεί και μια αισθηματική προσδοκία θα γίνει πραγματικότητα. Διώξτε λοιπόν τις αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σας και μάθετε να σκέφτεστε με πιο θετικούς τρόπους. Αν χρειαστεί, ζητήστε τη συμβουλή ενός καλού φίλου που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι θέλει το καλό σας. Και πάμε να κλείσουμε με τους ιχθύες. Οι ιχθύες, οι αναθεωρήσεις και οι αναπροσαρμογές σε στόχους και σχέδια αναμένεται να σας απασχολήσουν αρκετά κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Πολλοί από εσάς θα πάρετε αυτή την περίοδο σημαντικές αποφάσεις και θα ακολουθήσετε τελείως διαφορετική κατεύθυνση σε επαγγελματικές και προσωπικές υποθέσεις. Αποφύγετε αυτό το διάστημα τις συχνές μετακινήσεις. Προβλήματα ή αναβολές μπορεί να παρουσιαστούν σε σπουδές αλλά και σε κάποιες πνευματικές δραστηριότητες. Μάλιστα, ένα παλιό νομικό ζήτημα μπορεί να επανακάμψει και κατά κάποιο τρόπο να σας προβληματίσει. Ωστόσο, ο ματισμός πιστεύω ότι θα είναι παροδικός γιατί πολύ σύντομα θα προκύψουν και νέα στοιχεία. Όπως καταλάβατε, ο ήλιος και ο Ερμής περνούν μέσα από τον χώρο της συναισθηματικής ασφάλειας που για σας συνδέεται με το ζώδιο του Σκορπιού. Η ψυχική σας διάθεση σίγουρα θα βελτιωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα πιστέψετε στον εαυτό σας και θα κάνετε παρέα με ευχάριστους ανθρώπους. Φροντίστε επίσης να χαμογελάτε συχνότερα. Είναι ένας σίγουρας τρόπος για να υποβαθμίσετε τις δυσκολίες και να ξαναβρείτε το κέφι σας. Οι φόβοι σας ίσως να προέρχονται από κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες. Στην πραγματικότητα όμως, τίποτα δεν πάει τόσο άσχημα στην εργασία ή στα αισθηματικά σας που να δικαιολογεί ανησυχία. Και αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύσει και για τα 12 ζώδια. Καταρχάς, να κάνουμε όλοι πιο θετικές σκέψεις. Μπορεί να είναι μια περίοδος η οποία δεν είναι τόσο εύκολη. Έχουμε, όπως είπαμε, συνδυαστικά έναν ανάδρομο Ερμή και το μεσοδιάστημα δύο εκλήψεων. Την πρώτη, η οποία έγινε στον Κρυό, και η δεύτερη, η οποία έπεται στο Σκορπιό. Αλλά όπως έλεγε ο Τόμας Φιούλερ, ένας Άγγλος στοχαστής, όταν όλα τα πράγματα είναι δύσκολα, προτού γίνουν εύκολα. Και ο ίδιος στοχαστής έχει πει ότι η σκοτεινότερη ώρα είναι πριν από την αυγή. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα τη δούμε αυτή την αυγή, Μαρίνα μου, όλοι μας. Το εύχομαι, έτσι ώστε να τελειώνουν γρήγορα τα πιο δύσκολα και να περάσουμε όλοι στα πιο εύκολα, τα οποία έρχονται, όπως είπαμε, άντε το αργότερο και μέχρι αν πάρουμε και τις εκλήψεις και την ανάδρομη πορεία του Ερμή, εκεί γύρω στις 10 με 17 Νοεμβρίου πιστεύω θα αρχίσουμε να έχουμε και πολύ πιο ευχάριστα νέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ μένω και σε αυτά τα φιλοσοφικά έτσι κειμενάκια που μας είπες, ότι περιμένουμε την αυγή μετά το σκοτάδι. Εγώ εκεί ακριβώς μένω. Για όλο τον κόσμο και για μας. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό είναι αλήθεια ότι ότι η σκοτεινότερη ώρα είναι πάντα πριν από την αυγή. Και κάπου εδώ ίσως πιθανότατα αρχίζει να ξημερώνει για όλους μας. Μια καλύτερη μέρα. Το εύχομαι και εγώ για όλους, για όλο τον κόσμο. Και εγώ λοιπόν, πολλά φιλιά σε σένα. Θα σε ξανάρχομαι σύντομα κοντά μας. Επίσης, τελείωσε η σημερινή εκπομπή. Θα σας ξαναδώ πολύ σύντομα, μα πολύ σύντομα, να περάσει αυτό το ευχάριστα το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ciao.